Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για την επικαιρότητα. Είναι εξάλλου και κατά κάποιο τρόπο ένα είδος διαστροφής της χρέωσής μου που έχω στην κυβέρνηση. Όπως θα είδατε, οι δυνατότητες εξωθεσμικών παρεμβάσεων του Σκευωρού Πρωθυπουργού πέρα από τις ΗΠΑ έχουν φτάσει και στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Σήμερα ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές από τις αντίστοιχες γερμανικές, οι ελληνικές αρχές από τις αντίστοιχες γερμανικές αρχές ότι κατά την περίοδο 2003-2007 το ποσοστό της μίζας για τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφονταν για την ολοκλήρωση των έργων του μετρό ήταν μεταξύ 5-7%. Φαίνεται λοιπόν ότι η πρακτική της βαλίτσας δεν ήταν μια πρακτική η οποία αφορούσε μόνο την μνημονιακή Ελλάδα, αλλά αντιθέτως ήταν μια εξαιρετικά διαδεδομένη πρακτική για τον συνενετικό δικοματισμό της δεκαετίας του 90 και του 2000. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ήδη ακούσει, είχε ξαναέρθει στο φως της δημοσιότητας το ζήτημα της μίζας του 1.000.000 γερμανικών μάρκων που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ για να ενισχύσει, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική του δραστηριότητα στη χώρα και να βοηθήσει τους πολίτες σε αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο υλοποιούσε επί χρόνια. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες και πάρα πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία σιγά σιγά θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα αποδεικνύουν πραγματικά τη διαφορά ήθους μεταξύ του συνενετικού δικοματισμού των προηγούμενων δεκαετιών και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, δεν ήρθε στην κυβερνητική εξουσία απλώς και μόνο για να διαπραγματευτεί και να συγκρουστεί με τις πολιτικές συλλητότητας, αλλά ήρθε και με το αίτημα για την απόδοση δικαιοσύνης σε μια χώρα και για ένα λαό ο οποίος πολλές φορές παραπλανήθηκε, πολλές φορές έκανε και λάθη στο παρελθόν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν άξιζε την τύχη που είχε από το 2010 και μετά. Και αυτό μας φέρνει στην πραγματική συζήτηση για τις αιτίες των μνημονίων, διότι υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα πάλι, ήρθε μάλλον ξανά στην επιφάνεια μια συζήτηση για το αν η κρίση έφερε τα μνημόνια ή τα μνημόνια την κρίση. Νομίζω ότι πρόκειται, ξέρετε, με τις σχετικές δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος μας είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του επί της ουσίας στη συζήτηση για την Οβάρτης, επί της ουσίας τι είπε, ομολόγησε ότι δεν ήταν τα μνημόνια που έφεραν την κρίση, αλλά η κρίση οδήγησε τελικά στα μνημόνια. Πρόκειται για ένα πραγματικό ψευτοδίλημα, για μία λάθος ερώτηση. Προφανώς η κρίση έφερε τα μνημόνια, ωστόσο τα μνημόνια αντί να επιλύσουν τα διαρθρωτικά, τα δομικά προβλήματα της χώρας, αυτό το οποίο κάναν είναι να βαθύνουν έτσι περαιτέρω την κρίση. Επομένως η όλη συζήτηση για το αν το έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα δεν νομίζω ότι βοηθά κανέναν ούτε στην ανάλυση του ούτε στη σκέψη για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ποιες ήταν οι βασικές αιτίες για τις οποίες οδηγήθηκε η χώρα το 2010 στην κατάσταση της χρεοκοπίας και από εκεί και πέρα να κατανοήσουμε ποιος ήταν ο βασικός σκελετός, ο βασικός πολιτικός άξονας γύρω από τον οποίο δομήθηκαν τα μνημονιακά προγράμματα και στη βάση ακριβώς αυτή να δομήσουμε ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σχέδιο και να σχεδιάσουμε μια εντελώς διαφορετική πορεία για τη χώρα. Οι λόγοι λοιπόν που οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν αρκετοί. Πολλοί μιλούν για απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, το βασικό πρόβλημα το οποίο οδήγησε την Ελλάδα στην κατάσταση χρεοκοπίας το 2009-2010 δεν ήταν πρόβλημα δαπανών του ελληνικού δημοσίου. Οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα, ήταν λόγω των δαπανών. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα επίσημα στοιχεία. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας ή της ανταποδοτικότητας των δαπανών του δημοσίου είναι διαφορετικό θέμα.
Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι οι δαπάνες ήταν ανταποδοτικές ή ήταν αποτελεσματικές ή είχαν σωστή στόχευση. Ωστόσο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό από το 1996 μέχρι το 2010 δεν υπερεύναν το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, ξέρετε, πολλοί λέγανε ότι ο λόγος για τον οποίο οδηγηθήκαμε στα μνημόνια αφορούσε την εκτείναξη, εν πάση περιπτώσει, της δημόσιας δαπάνης. Δεν προκύπτει αυτό από τα επίσημα στοιχεία. Αντιθέτως, από το 1996 μέχρι το 2010 βλέπουμε ότι η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των δημοσίων δαπανών, βρισκόταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου στο 44-45%. Ποιο ήταν τότε το πρόβλημα, το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση των πολύ μεγάλων ελλημάτων? Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής διοίκησης ήταν πρόβλημα εσόδων. Αν παρακολουθήσετε την πορεία των εσόδων από το 1996 μέχρι το 2010, θα δείτε ότι υστερεί κατά μέσο όρο 5 με 6 μονάδες κάθε χρόνο σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα των υπολείπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαρκώς υπήρχε μία μαύρη τρύπα η οποία οφειλόταν στα πολύ μειωμένα έσοδα του ελληνικού κράτους και η οποία έπρεπε να χρηματοδοτείται από το χρέος. Σε περιόδους ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, από το 1996 μέχρι το 2010, ο μέσος όρος ανάπτυξης στη χώρα ήταν περίπου 3-3,5%. Υπήρχαν και χρονιές όπου είχαμε αγγίξει και το 4-4,2% ως ρυθμούς ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο αυτή, θα δείτε ότι το χρέος ήταν κολλημένο στο 100% του ΑΕΠ. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι επί 15 συναπτά έτη είχαμε τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη μαζί με την Ιρλανδία, δεν καταφέραμε να μειώσουμε το χρέος ούτε κατά 1% του ΑΕΠ, και τούτο συνέβαινε ακριβώς εξαιτίας της διαρκούς απώλειας εσόδων που οδηγούσε τη χώρα να έχει ανάγκη να υπερδανίζεται από τις αγορές σε σχέση με τις δυνατότητές της. Τι σημαίνει πρόβλημα εσόδων? Είναι πάρα πολύ απλό. Μιλάμε για μια κατάσταση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, η οποία αφορούσε μια πολυάριθμη οικονομική ελίτ, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, και αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο όμως ζήτημα σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. Οι δημόσιες δαπάνες, αντί να χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη, για να ενδυναμώσουν συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, αυτό το οποίο έκαναν ήταν να χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα και για τον πλουτισμό της ελληνικής πολιτικής ελίτ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σύμπλεγμα το οποίο αρχίζει να διαμορφώνει, έχει διαμορφωθεί τις δεκαετίες του 90-2000, πάνω στο οποίο στηρίζεται η πολιτική ηγεμονία του δικομματισμού και το οποίο μας οδηγεί το 2009, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία πλέον είχε ξεφύγει από τον πολιτικό έλεγχο του οποιοδήποτε. Τι έρχεται λοιπόν να κάνει το μνημόνιο? Επειδή έχουμε αποκλειστεί ως χώρα από τις αγορές, δεν μπορούμε δηλαδή να δανειστούμε με βιώσιμα επιτόκια. Τότε θα θυμάστε, ας πούμε, την περίοδο 2009-2010, ότι τα επιτόκια που μπορούσε η Ελλάδα να επιτύχει στις διεθνείς αγορές χρήματος ξεπερνούσαν το 6-7%, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι ήταν αδύνατο στην πραγματικότητα να δανειστούμε ως χώρα. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αντί να περάσουμε σε μια φάση χρεοκοπίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα αναλάβουν τα χρέη της Ελλάδας. Δηλαδή, θα δώσουν δάνεια στη χώρα, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αποπληρώνει το χρέος της, αλλά με ένα αντάλλαγμα. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα? Το αντάλλαγμα το οποίο κλήθηκε η Ελλάδα να πληρώσει για να λάβει αυτά τα δάνεια του επίσημου τομέα, έτσι όπως λέγεται πια. Τότε ήταν οι διαφορετικές χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες μας δανείσανε, διότι δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί οι αντίστοιχοι όπως σήμερα, ας πούμε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Αντιθέτως, το πρώτο μνημόνιο ήταν διακρατικά δάνεια, δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δανείσαν ως κράτη τη χώρα. Το σημαντικό όμως είναι ότι για αυτό το δανεισμό ζητήσαν ένα αντάλλαγμα. Ποιο ήταν αυτό το αντάλλαγμα? Το αντάλλαγμα λέγεται μνημόνιο. Θα σας δίνουμε χρήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσετε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Ποιες πολιτικές, ποιες μεταρρυθμίσεις ζήτησαν οι Ευρωπαίοι
εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υλοποιηθούν ιδιαίτερα κατά τα πρώτα δύο μνημόνια. Δύο πάρα πολύ συγκεκριμένους τομείς είχαν οι παρεμβάσεις τους. Ο πρώτος αφορούσε μια απότομη και εξαιρετικά σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή. Το πρώτο μνημόνιο σας θυμίζω ότι είχε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, τα οποία κατά κύριο λόγο ήταν μέτρα περιορισμού των δαπανών του ελληνικού δημοσίου και γι' αυτό το λόγο έγιναν και οι απότομες μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, γι' αυτό το λόγο στο πρώτο μνημόνιο κατά κύριο λόγο έγιναν και πάρθηκαν οι αποφάσεις για πάρα πολύ σκληρές περικοπές στο κοινωνικό κράτος που δημιούργησαν μια σειρά από λειτουργικά προβλήματα σε νοσοκομεία, σε σχολεία κλπ. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι έτσι, των πολιτικών παρεμβάσεων, ένα τμήμα των πολιτικών παρεμβάσεων του Μνημονίου αφορούσε αυτή την εξαιρετικά σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, την πάρα πολύ γρήγορη. Το δεύτερο σημείο, ας πούμε, των μνημονιακών παρεμβάσεων, το δεύτερο πεδίο των βασικών μνημονιακών παρεμβάσεων, φιλοδοξούσε, υποτίθεται, να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πώς αποκαθίσταται η ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με τις κυρίαρχες αυτή τη στιγμή θεωρίες στην ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική ελίτ, με αυτό το οποίο μπορείτε εύκολα να καταλάβετε η πρώτη κίνηση που γίνεται σε αυτή την περίπτωση από τους νεοφιλελεύθερους γκουρού είναι μια προσπάθεια για γρήγορη και μεγάλη μείωση μισθών, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το οποίο λέμε μοναδιαίο κόστος εργασίας. Πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που ονομάζεται στην τεχνοκρατική διάλεκτο των ίδιων γκουρού η εκαθάριση των δισκαμψιών της αγοράς εργασίας. Τι είναι οι δισκαμψίες της αγοράς εργασίας? Τι ωραία φράση για να το πει κανείς αυτό. Δισκαμψίες της αγοράς εργασίας είναι με άλλα λόγια τα εργατικά δικαιώματα. Δηλαδή, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι για καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε αυτή τη γλώσσα και σε αυτή την αντίληψη της οικονομικής και πολιτικής ελίτ και της Ευρώπης, αλλά ιδιαιτέρως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι συλλογικές λοιπόν διαπραγματεύσεις αποτελούν μία από τις κυριότερες δισκαμψίες της αγοράς εργασίας, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα στην εργοδοσία να επιβάλλει με σιδερένια πυγμή τη θέλησή της, αλλά αντιθέτως δημιουργούν όρους ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Πέτυχαν τα μνημόνια σε αυτήν τους την προσπάθεια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι, πράγματι υπήρχε τουλάχιστον μια δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία ήταν εντυπωσιακή, όμως αυτή είχε τεράστιο κοινωνικό αλλά και οικονομικό κόστος. Το κοινωνικό κόστος νομίζω είναι πασιφανές, δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μειώθηκαν συντάξεις στα όρια της επιβίωσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πραγματικά το ελληνικό κράτος αντιμετώπισε, ειδικά στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, τεράστια προβλήματα. Ωστόσο, το μεγάλο, ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε αυτή η πάρα πολύ απότομη και πάρα πολύ σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή ήταν ότι δημιούργησε συνθήκες καθοδικού σπιράλ, δηλαδή συνθήκες ύφεσης. Όταν μια οικονομία βρίσκεται σε δυσκολία να κινηθεί, αν εσύ ξαφνικά κόψεις τη ροή του χρήματος σε αυτή την οικονομία, αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα αρχίσει να κατρακυλάει στον γκρεμό, και αυτό ακριβώς έγινε την πενταετία 2010-2015 και γι' αυτό η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε εκείνη την περίοδο κατά 25 περίπου τοις 100. 25% για να καταλάβουμε το μέγεθος, ας πούμε, της συρρύκνωσης της ελληνικής οικονομίας είναι πολεμικό μέγεθος. Είναι πολεμικό μέγεθος. Αντίστοιχη συρρύκνωση είχε η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1941-1944. Ήταν λοιπόν ακριβώς η κατάσταση αυτή η οποία δημιούργησε μια τεράστια κοινωνική κινητικότητα, μια τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία πυροδότησε και τις πολιτικές αλλαγές που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Χωρίς αυτή την τεράστια οικονομική αναδόμηση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, είναι προφανές ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν θα είχαν αλλάξει με την ταχύτητα με την οποία άλλαξαν.
Άρα λοιπόν, για να συνοψίζουμε ποιοι ήταν οι δύο βασικοί στόχοι του μνημονίου, ο πρώτος στόχος, σας ξαναείπα, ότι ήταν των μνημονίων, ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή. Ο δεύτερος στόχος ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως ο στόχος των μνημονίων ήταν περισσότερο, θα έλεγε κανείς, στόχος ελέγχου της ζωής, βιοπολιτικής αλλαγής. Ποια είναι αυτή η βιοπολιτική αλλαγή? Ο στόχος ήταν να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω οι ανάγκες των λαϊκών τάξεων. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίπλοκο, αλλά για να σκεφτούμε τι θεωρούσε ανάγκη μια λαϊκή οικογένεια, οι λαϊκές τάξεις, τι θεωρούσαν ανάγκη το 2006, το 2007. Θεωρούσαν ανάγκη όχι απλώς να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν, να βγάλουν τη μέρα ή να βγάλουν το μήνα, αλλά να πάνε 15 μέρες διακοπές. Θεωρούσαν ανάγκη να έχουν ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο θα τους έδινε μία άνεση, μία δυνατότητα να σχεδιάσουν τη ζωή τους για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για σκεφτείτε τι θεωρείτε ανάγκη, τι θεωρείτε ανάγκη, πραγματική ανάγκη εν έτη 2018. Αυτό είναι ένα βιοπολιτικό αποτέλεσμα των μνημονίων. Κανένας δεν θεωρεί πλέον ανάγκη το να πάει 15 μέρες διακοπές τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Το θεωρεί, το θα μπορούσε κανείς να πει ότι στο επίπεδο των λαϊκών τάξεων, το να πάει κανείς 15 μέρες διακοπές τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο θεωρείται μια υπερβολική πολυτέλεια. Όλο αυτό είναι ένα βιοπολιτικό αποτέλεσμα της πολιτικής των μνημονίων. Δηλαδή ένας αναπροσδιορισμός προς τα κάτω του τι θεωρούμε πλέον ως θεμητή ανάγκη για τους εργαζόμενους, για τις λαϊκές τάξεις κτλ. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, εμείς οφείλουμε να στήσουμε, και να αντιπροτείνουμε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, και ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε το 2015 όταν πήραμε την κυβερνητική εξουσία. Τι διαπραγματευτήκαμε? Θα προσπαθήσω να τα πω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Πρώτο βασικό μέλημα της διαπραγμάτευσης εκείνης αφορούσε μια υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Τι σημαίνει η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή? Εμείς θεωρούσαμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είχαν συμφωνήσει στο δεύτερο μνημόνιο η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου όχι μόνο ήταν υπερβολικά, αλλά ήταν κοινωνικά καταστροφικά, κοινωνικά επιζήμια και καταστροφικά. Τι είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί πολλές φορές ακούμε όρους τους οποίους θα πρέπει και να τους εξηγούμε. Πρωτογενές πλεόνασμα είναι το αποτέλεσμα που παίρνει κανείς αφού αφαιρέσει από τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, τα έξοδά του, χωρίς να υπολογίζονται τόκοι και χρεολύσια. Χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται οι πληρωμές τις οποίες κάνουμε για την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους. Έτσι, δηλαδή, πρωτογενώς, τι παίρνω, τι δίνω ως δημόσια έσοδα και δημόσια δαπάνη, βγάζοντας εκτός τις δαπάνες που πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας. Τα πρωτογενή λοιπόν πλεονάσματα που είχαν συμφωνήσει, όσο λοιπόν μεγαλύτερο το πρωτογενές πλεόνασμα, τόσο μεγαλύτερη η πίεση που ασκείται και στο επίπεδο των εσόδων, αλλά μεγαλύτερη ακόμα η πίεση και στο επίπεδο των δαπανών. Τι είναι λοιπόν το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος? Το άλλο όνομα της λιτότητας. Όσο μεγαλύτερο ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος, τόσο μεγαλύτερη και η λιτότητα, το σφίξιμο των λουριών. Ποια ήταν τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν αποφασίσει και είχαν συμφωνήσει με τους εταίρους μας οι κυβερνήτες της χώρας, κ. Σαμαράς και Βενιζέλος, το 2012. Για το 2014 ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 1,5%. Τι πέτυχε ο κ. Σαμαράς? 0,2. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, αφορά το κατά πόσο ήταν εντός προγράμματος και πόσο καλά τα είχε καταφέρει σε σχέση με την ολοκλήρωση του δεύτερου μνημονίου που υποτίθεται ότι θα μας έβγαζε και στις αγορές στο τέλος του 2015 και διάφορα τέτοια φαντασιόπληκτα τα οποία ήθελαν να λένε οι κύριοι εκείνοι έτσι ώστε να μπορέσουν για άλλη μια φορά να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. 2014 λοιπόν 1,5%, 2015 πρωτογενές πλεόνασμα 3%. 2016 πρωτογενές πλεόνασμα με βάση το δεύτερο μνημόνιο 4,5%. 2017 πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. 2018 πρωτογενές πλεόνασμα 4,2%. Και μέσος όρος μέχρι το 2031 πρωτογενών πλεονασμάτων 4%.
Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν κριτική σήμερα για αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε στη διαπραγμάτευση, τα οποία θα σας πω ακριβώς ποια είναι. Για το 2015 στη διαπραγμάτευση καταφέραμε από πρωτογενές πλεόνασμα 3% που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα να κερδίσουμε έναν στόχο ελλείμματος μείον 0,5%. 3,5% κάτω δηλαδή. 3,5% κάτω σημαίνει περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια χαμηλότερα, λιγότερη λιτότητα από ό,τι θα έπρεπε να επιβληθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να επιτύχει ένα στόχο 3%. Για το 2016 ο σχετικός στόχος ήταν 4,5%. Η δική μας συμφωνία έλεγε 0,5%, δηλαδή 4% κάτω, 4 επί 2, άλλα 8 δισεκατομμύρια περίπου λιγότερης λιτότητας. Για το 2017 ήμασταν στο 1,75, δηλαδή περίπου 2,75% κάτω. Αυτό σημαίνει, ορίστε, 5 δισεκατομμύρια. Και για το 2018, που ολοκληρώνεται η φάση δημοσιονομικής προσαρμογής, είμαστε στο 3,5%. Είναι ένα ψηλό πρωτογενές πλεόνασμα το 3,5%. Είναι ένα ψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Ωστόσο, αν το συγκρίνει κανείς με την προηγούμενη συμφωνία την οποία είχαν κάνει, αυτό το οποίο θα δούμε είναι ότι έχουμε και μια ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή πολύ πιο ήπια φτάνουμε από το 0,2% του 2014 στο 3,5% το 2018, από ότι έτσι, θα γινόταν εφόσον δεν είχαν αλλάξει οι βασικές ρυθμίσεις της προηγούμενης συμφωνίας, οι οποίες όμως, και σκεφτείτε το ηπιότερο, δεν έχει μόνο σημασία σε επίπεδο κοινωνικής πίεσης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ως προς τα ηφαισιακά αποτελέσματα τα οποία προκαλεί. Είναι εντελώς διαφορετικό να περνάς από το 0,2% στο 4,5% μέσα σε ένα χρόνο. Τι ηφαισιακά αποτελέσματα θα προκαλέσει αυτό στην ελληνική οικονομία? Θα ξαναμπείς πάλι δηλαδή σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχεις τη δυνατότητα να τονώσεις την οικονομική ανάπτυξη και άρα όλη αυτή η καμπύλη να καλυφθεί με έναν ηπιότερο τρόπο, και θα ξαναέβαζες την ελληνική οικονομία σε ένα καθοδικό σπιράλ το οποίο θα δημιουργούσε τεράστιες αναταράξεις και πάρα πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο ήταν μια άλλη πολιτική για την αγορά εργασίας. Σας θυμίζω ποιες ήταν οι απαιτήσεις των δανειστών εκείνη την περίοδο, και ήταν τέτοιες μέχρι και πριν από λίγο καιρό, λίγο πριν την ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης. Μια επαόριστον κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαόριστον αναστολή μάλλον της ισχύως των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ένα. Δεύτερον, ανταπεργία. Τρίτον, ανταπεργία δηλαδή είναι η δυνατότητα του εργοδότη να κλείνει το μαγαζί σε περίπτωση που γίνεται απεργία από τη μεριά των εργαζόμενων. Τι είναι? Είναι ένα όπλο του εργοδότη το οποίο χρησιμοποιείται ως μοχλός εκβιασμού απέναντι σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική απόφαση κήρυξης απεργίας. Το lockout το λεγόμενο, αυτό είναι η ανταπεργία. Το τρίτο πράγμα ήταν η απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων, αλλά και μια σειρά από άλλες μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις τις οποίες ζητούσαν για μια περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Ως προς αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι πετύχαμε αρκετά πράγματα. Πετύχαμε αρκετά πράγματα και γι' αυτό καταλαβαίνω την αυτοκριτική, καταλαβαίνω πολλές φορές την απογοήτευση που μπορεί να έχουμε πολλοί και πολλές από εμάς για το ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε όλα όσα θα θέλαμε στη διαπραγμάτευση. Ωστόσο, ως προς αυτό το σημείο έχω την εντύπωση ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα. Καταρχήν, αποκρούσαμε τις ακραίες απαιτήσεις που θα είχαν οδηγήσει σε μια πλήρη ισοπαίδωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι καταφέρνουμε, και ήδη από τον Αύγουστο του 2018, όταν θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα από το Σεπτέμβριο του 2018, να επαναφέρουμε το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι η δίνει την θεσμική δυνατότητα για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Το αν και κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θεσμική δυνατότητα είναι φυσικά ζήτημα και των συνδικαλιστικών τους
οργάνων, των συνδικαλιστικών τους ενώσεων, το αν και κατά πόσο πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία θα μπορέσουν να μπουν σε μια δυναμική, λογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και το τρίτο σημείο αφορούσε μια άλλη πολιτική. Το τρίτο σημείο των διαπραγματεύσεων αφορούσε μια άλλη πολιτική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η λογική του μνημονίου, ακριβώς την έχοντας ως κεντρικό, ως πυρήνα της αντίληψης ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να κανιβαλιστούν στην πραγματικότητα όσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται μη ανταγωνιστικές. Τι δεν επέτρεπε? Δεν επέτρεπε ρυθμίσεις χρεών. Για ποιο λόγο? Για σκεφτείτε το λίγο. Γιατί δεν επέτρεπε ρυθμίσεις χρεών στα πρώτα δύο μνημόνια? Γιατί δεν επιτρέπονταν ρυθμίσεις χρεών? Δεν θα έβγαζε νόημα με όρους δημοσιονομικούς, διότι όταν κάνεις ρυθμίσεις χρεών και δημιουργείς τη δυνατότητα χρηματικών ροών στο δημόσιο, διότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώνει, ξέρω, 5.000 το μήνα, αλλά μπορεί να πληρώνει 300 ευρώ το μήνα ή 400 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα. Αν δεν επιτρέψεις τη ρύθμιση, αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα δεν είναι ότι αυξάνεις τα έσοδα διότι ο άλλος θα σου πληρώνει 5.000, είναι ότι μηδενίζεις τα έσοδα διότι ο άλλος δεν θα πληρώνει τίποτα. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί τότε το μνημόνιο δεν ήθελε τα μνημόνια δεν ήθελαν και οι δανειστές ήταν τόσο επίμονοι σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξη, την μη νομοθέτηση ρυθμίσεων. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις 100 δόσεις το πρώτο εξάμηνο? Είναι ακριβώς αυτή η λογική του κανιβαλισμού των μικραίων και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι μη ανταγωνιστικές. Δεν πρέπει δηλαδή, είχαν στο μυαλό τους, να βοηθηθούν αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, διότι αυτό το οποίο θα γίνει, τι είναι, ότι θα έχουμε επιχειρήσεις που θα επιβιώνουν χωρίς να έχουν χωρίς να είναι ανταγωνιστικές, χωρίς δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν μόνες τους σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Πράγμα το οποίο είναι απολύτως παράλογο, ειδικά σε μια οικονομία η οποία έχει υποστεί ύφεση του 25%. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή που προωθείς λύσεις επιβίωσης των επιχειρήσεων οι οποίες είναι πραγματικά ανταγωνιστικές και μπορούν να αντέξουν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις εκείνη τη φάση ως πολιτική είναι να βοηθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με όρους ανακούφισης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και από εκεί και πέρα με έναν πολύ πιο ήπιο και έναν πολύ πιο σωστά στρατηγικά σχεδιασμένο τρόπο να ενισχύσεις στην πραγματικότητα εκείνες τις επιχειρήσεις ή εκείνους τους κλάδους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να σταθούν στο διεθνή καταμερισμό. Εμείς εκεί τι κάναμε? Θα σας πω τι κάναμε. Το πρώτο ήταν η ρύθμιση των 100 δόσεων. Φυσικά σε αρκετά μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο της συμφωνίας η λύση αυτή ξεδοντιάστηκε, αλλά παρόλα αυτά ακόμα εξακολουθεί να βοηθά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και να έχει δώσει μια πραγματικά μεγάλη ανακούφιση. Το δεύτερο ήταν ότι επιτύχαμε στο μνημόνιο να δημιουργήσουμε μια σειρά από θεσμικές, εν πάση περιπτώσει, από αποθεσμούς ρυθμίσεων, από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό μέχρι τη ρύθμιση των δανείων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τώρα έχουμε την ρύθμιση χρεών για τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, την οποία προωθεί το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι μια εξαιρετικά βοηθητική ρύθμιση. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης που έγιναν το εξάμηνο εκείνο και προφανώς είναι και αποτέλεσμα της πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται τώρα στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων και των επιμέρους διαπραγματεύσεων στις αξιολογήσεις. Επίσης, μια κίνηση την οποία κάναμε και οφείλω να πω ότι λειτουργήσε αρκετά ανακουφιστικά για πάρα πολύ κόσμο ήταν το γεγονός ότι καταργήσαμε αυτή την άθλια διάταξη η οποία έσυρνε εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες στα δικαστήρια με την λογική του ότι τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι διαρκές αδίκημα, επομένως γίνονταν συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου και γέμιζαν τα πινάκια των δικαστηρίων από διαφόρους μικροεπαγγελματίες, ας πούμε, οι οποίοι σέρνονταν στα δικαστήρια εβδομάδα παραβδομάδα. Δεν ξέρω αν θυμάστε την κατάσταση εκείνη του 2013 και του 2014, ποιος το κατήργησε αυτό?
Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει μπορεί να μην παίρνουν τη δημοσιότητα ή μπορεί να μην γίνονται αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης, ωστόσο παράγουν κοινωνικές πραγματικότητες, αλλάζουν στην ουσία τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Στη βάση λοιπόν αυτής της διαπραγμάτευσης, το τρίτο μνημόνιο έχει κατά τη γνώμη μου διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να εγγράφεται σε μια υπερφιλελεύθερη λογική που είναι ούτως ή άλλως η κυρίαρχη λογική αυτή τη στιγμή τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ρυθμίσεις ή εν πάση περιπτώσει σημεία τα οποία φέρουν, αν και πολλές φορές με θολό τρόπο, και τη σφραγίδα μιας άλλης διαφορετικής πολιτικής λογικής, μιας άλλης οικονομικής λογικής και μιας άλλης ιδεολογικής τοποθέτησης. Την ίδια στιγμή, όλο αυτό το διάστημα, έχουμε καταφέρει να διαπραγματευτούμε και να επιτύχουμε μια σειρά από θετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο το κοινωνικό κράτος. Στον τομέα της υγείας δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ. Μόνο και μόνο τι άλλαξε την καθημερινότητα των ανθρώπων περίπου του ενός τετάρτου της ελληνικής κοινωνίας. Η ρύθμιση για την παροχή δωρεάν περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Μιλάμε, ας πούμε, για μια κίνηση η οποία από τη μία μέρα στην άλλη παίρνει ένα τεράστιο βάρος από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους και πλέον δεν συναντάμε στα νοσοκομεία τις διάφορες ακραίες καταστάσεις για τις οποίες όλοι ακούγαμε την περίοδο 2012-2013-2014, όταν άνθρωποι πήγαιναν στα νοσοκομεία, τους έλεγαν ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε εξετάσεις και είτε κρύβονταν είτε το έσκαγαν από το νοσοκομείο διότι φοβούνταν ότι θα έρθει ο λογαριασμός με την εφορία. Πράγματα τα οποία δεν αξίζουν, δεν αρμόζουν σε μια πολιτισμένη χώρα και νομίζω ότι αυτή η κίνηση ήταν μια πραγματικά εξαιρετικά σημαντική πολιτική παρέμβαση, την οποία καταφέραμε να διαπραγματευτούμε, καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε χωρίς να αυξήσουμε υπερβολικά τις δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας και νομίζω ότι ήταν μια κομβική, κεντρική παρέμβαση την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά προφανώς ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Από το πρώτο πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης μέχρι αυτή τη στιγμή την δουλειά η οποία γίνεται στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αλλά και στα κοινωνικά, προνοιακά και οικογενειακά επιδόματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, μόνο να σας πω, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για τα οικογενειακά επιδόματα, να σας πω ότι αυτό το οποίο καταφέραμε είναι να αυξήσουμε τα οικογενειακά επιδόματα για περίπου 80-85% των δικαιούχων και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά μετά από μια 15ετία. Θυμάστε τότε ότι πέφτανε πάνω μας κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης διάφορα παπαγαλάκια τα οποία έλεγαν ότι έχουμε συμφωνήσει σε μείωση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη. Τελικά αυτό στο οποίο καταλήξαμε ήταν η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 260 εκατομμύρια ευρώ. Το τρίτο ζήτημα το οποίο νομίζω ότι έχει αλλάξει κατά την τριετία αυτή αφορά μια διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων τόσο στο πεδίο των που έχει να κάνει με την ταυτότητα φύλου, με το Σύμφωνο Συμβίωσης, με τον νόμο για την ηθαγένεια της δεύτερης γενιάς μεταναστών, αλλά και σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη ό,τι αφορά την αντιγκλιματική πολιτική. Θυμάμαι την Αθήνα από το 2012 έως το 2014 να είναι μια, στην κυριολεξία, σιδερόφρακτη πόλη. Θυμηθείτε τις εικόνες στην πλατεία Συντάγματος με τα κάγκελα, όπου κανένας δεν μπορούσε να πατήσει καν πάνω στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Αυτό είναι απλά μια έτσι σημειολογική, ένα σημειολογικό σχόλιο. Καμία σχέση δεν έχει η σιδερόφρακτη Αθήνα του 12-14 με την εικόνα την οποία σήμερα αντικρίζουν και οι πολίτες της Αθήνας αλλά και οι τουρίστες. Επομένως αυτό δείχνει και μια αλλαγή ως προς την αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνεται η ζωή στην πόλη. Και το τέταρτο ζήτημα, νομίζω, που δεν αφορά το μνημόνιο αυτό καθεαυτό, έχει να κάνει με έναν σκληρό, με έναν αδυσόπιτο αγώνα τον οποίο δίνουμε για την αντιμετώπιση φαινομένων και πρακτικών διαφθοράς και πολιτικής διαπλοκής.
Εκεί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πυρήνας, βρίσκεται, είναι ο πυρήνας της πολιτικής σύγκρουσης. Έχουμε ένα σύστημα αυτή τη στιγμή απέναντί μας που με αφορμή και όλα στην υπόθεση Σουνοβάρτης έχει συσπηρωθεί στο σύνολό του, ακροδεξιοί, δεξιοί, κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι, κεντροαριστεροί, οι πάντες από δημοσιογράφους, πολιτικούς, συμβούλους, πολιτικούς αναλυτές, τεχνοκράτες, διανοούμενους της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, έχουν συσπηρωθεί σε μια ιερή συμμαχία για να αποδείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο κάνουν είναι να στείλουν διαρκώς σκευωρίες για να σπηλώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, να τους ρίξουν στα σκυλιά, να δημιουργήσουν εντυπώσεις κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι όλο αυτό ως αντιπολιτευτική ρητορική είναι από τραγικό έως κωμικό. Άλλες φορές σου έρχεται να κλάψεις, άλλες φορές σου έρχεται να γελάσεις. Αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα είναι ότι κανένας στη χώρα, κανένας πολίτης στη χώρα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι η πιο σκληρά κριτική απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, δεν αμφιβάλλει ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι το πολιτικό σύστημα το οποίο γιγαντώθηκε την περίοδο 1975-2010 δεν είναι διεφθαρμένο. Κανείς δεν αμφιβάλλει περί αυτού. Δεν λέμε ούτε τσουβαλιάζουμε ότι όλοι όσοι πέρασαν από θέσεις ευθύνης ήταν διεφθαρμένοι ή λειτουργούσαν με όρους διασπάθησης, δημόσιου χρήματος ή κατάχρησης εξουσίας. Αυτό το οποίο λέμε ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα σύστημα επί 35-40 χρόνια, 40 χρόνια, το οποίο δεν παρήχε καμία θεσμική εγγύηση υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά αντιθέτως δομήθηκε στη βάση δικτύων, παραδικτύων, θεσμών και παραθεσμών, οι οποίοι ευνοούσαν, ευνοούσαν γενικευμένες πρακτικές διαφθοράς σε κάθε σημείο της δημόσιας ζωής. Είτε μιλάμε για συμβάσεις, είτε μιλάμε για προμήθειες, είτε μιλάμε για εξοπλιστικά προγράμματα, είτε μιλάμε για δημόσια έργα, είτε μιλάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε και δομήθηκε η απάτη του χρηματιστηρίου το 1999, είτε μιλάμε για τους διοικητικούς μηχανισμούς εποπτευόμενων φορέων, υπουργείων, δημοσίων επιχειρήσεων, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο από παντού, μάλλον πουθενά, δεν έχει θεσμικές εγγυήσεις που να οδηγούν ή να αποτρέπουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου τύπου πρακτικές, και νομίζω ότι είναι μία από τις μεγάλες ευθύνες αυτής της κυβέρνησης μέσα στα επόμενα χρόνια, διότι αυτό δεν αλλάζει με το πάτημα απλώς και μόνο ενός κουμπιού, να δημιουργήσει όχι απλώς τους όρους για μια ενάρετη διακυβέρνηση όπως σήμερα υπάρχει, διότι αυτό έχει να κάνει με την ηθική ποιότητα του καθενός. Αυτό το οποίο οφείλει μια πολιτεία να εξασφαλίζει είναι ότι ανεξαρτήτως, εν πάση περιπτώσει, των ηθικών ποιοτήτων των επιμέρους φορέων, υπάρχουν οι θεσμικές εγγυήσεις που σε τελευταία ανάλυση εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος αυτής της κυβέρνησης και νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τόσο στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο των οργανώσεων του δικού μας κόμματος για το ποιες θεσμικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρκεί η αρετή όσων βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, χρειάζονται και οι απαραίτητες θεσμικές εγγυήσεις και παρεμβάσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο μακρό χρόνο. Ήδη λοιπόν νομίζω ότι προσπάθησα να τα περιγράψω έτσι επιγραμματικά. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου σε πολύ λίγα πράγματα θυμίζει την περίοδο 2010-2015. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την εικόνα της ελληνικής οικονομίας αλλά και από μια σειρά κοινωνικούς δείκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ κρίσιμοι, οι κοινωνικοί δείκτες, για να μπορούμε κάθε φορά να κρίνουμε το αν και κατά πόσο βαδίζουμε στην σωστή ή την λάθος κατεύθυνση. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε μια σειρά λοιπόν από κοινωνικούς δείκτες είναι ότι τα πράγματα στοιχειωδώς είτε ανατρέπεται η φορά της πτώσης, έτσι,
ανατρέπεται η φορά της πτώσης, είτε έχουμε αρχίσει να περνάμε και σε φάση θετική. Δεν θα μιλήσω για την οικονομία, αυτά ακούγονται πολύ περισσότερο και στο κοινοβούλιο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι έχει περάσει μια φάση αποκατάστασης εμπιστοσύνης και της σταθερότητας και βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάκαμψης. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης σε αυτή τη φάση είναι ικανοποιητικοί, θα αυξηθούν έτσι περαιτέρω. Αυτό το οποίο πρέπει να μας αφορά εμάς περισσότερο είναι και οι κοινωνικοί δείκτες, οι οποίοι ταυτόχρονα με τους κεντρικούς θεμελιώδεις δείκτες της οικονομίας θα πρέπει και αυτοί να παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρώτο και κύριο έχουμε την ανεργία, η οποία έπιασε το πικ της το 2013 στο 28,5%. Αυτή τη στιγμή τίνουμε κάτω από το 20%. Έχουν δημιουργηθεί περίπου 400.000 περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ την περίοδο 2010-2015 είχαν μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο το οποίο ακούγεται πάρα πολύ συχνά και είναι απολύτως ψευδές. Λένε ότι από όλες αυτές τις θέσεις εργασίας, οι περισσότερες οι οποίες δημιουργούνται είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Δεν ισχύει αυτό το στοιχείο. Δεν ισχύει. Αυτό το οποίο έγινε από το 2012 μέχρι το 2015 είναι το εξής. Η αγορά εργασίας το 2012 είχε 60% πλήρη απασχόληση και 40% μερική απασχόληση. Από το 2015 μέχρι το 2018, μάλλον το 2015, τρία χρόνια δηλαδή μετά από την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η εικόνα της αγοράς εργασίας ήταν ακριβώς η αντίστροφη. Δηλαδή 60% μερική απασχόληση και 40% πλήρης απασχόληση. Η τάση λοιπόν, έτσι, αν συνεχιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο, θα οδηγούσε σε μια αγορά εργασίας η οποία θα ήταν στο 70-80% της μια αγορά εργασίας με θέσεων μερικής απασχόλησης. Από το 2015 και μετά, με μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν και στα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι έγινε μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια καταπολέμησης της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, δηλαδή θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι οποίες δηλώνονταν ως μερική απασχόληση και ούτω καθεξής, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια αντιστροφή της τάσης. Και οι θέσεις οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή είναι κατά τη περισσότερες πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή βρισκόμαστε περίπου στο 51-52% δημιουργίας θέσεων πλήρους απασχόλησης και 48-47% θέσεων μερικής απασχόλησης. Όχι μόνο λοιπόν αντιστράφηκε η τάση, δηλαδή φρεναρίστηκε και μείναμε στο ίδιο επίπεδο, αλλά αντιθέτως έχουμε περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης και λιγότερες θέσεις μερικής απασχόλησης. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα σε αυτόν τον τομέα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και αφορά τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση, αντιλαμβάνεται η σημερινή κυβέρνηση την αγορά εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δομηθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι προφανώς αυξάνεται το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ. Δείκτης πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό από μόνη η μείωση της ανεργίας θα μπορούσε να το εξηγήσει, ότι δηλαδή αυξάνεται το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ. Αυτός ο δείκτης θα είναι αρκετά ενδεικτικός μόνο όταν αποκατασταθεί ένα στοιχειωδώς κανονικό επίπεδο ανεργίας, διότι τότε πια δεν θα σημαίνει ότι απλώς μειώνεται η ανεργία, αλλά έχουμε και μια αυξητική τάση στο επίπεδο των μισθών. Έχουμε μια ένα σταμάτημα της μείωσης του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος. Όλη η τάση ήταν από το 2010 μέχρι το 2015 το μέσο διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται και μάλιστα να μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όχι μόνο έχει εξισορροπηθεί η κατάσταση, αλλά σε κάποιες ειδικά κατηγορίες των λαϊκών τάξεων έχουμε και μια σχετική μικρή αύξηση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτοί είναι οι δείκτες τους οποίους εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, να μετράμε και να βλέπουμε αν βρισκόμαστε σε σωστή στρατηγική κατεύθυνση, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα, ας πούμε. Επομένως, βλέπουμε ότι η κατανάλωση επίσης ενισχύεται, πράγμα το οποίο είναι η αύξηση του λιανικού εμπορίου είναι ένας επίσης δείκτης, διότι κατά κύριο λόγο η αύξηση του λιανικού εμπορίου αφορά την λαϊκή κατανάλωση. Δεν μπορείς να έχεις αύξηση του λιανικού εμπορίου χωρίς να έχεις αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης, της κατανάλωσης της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Άρα λοιπόν και αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης ημέρας, το οποίο και με αυτό εδώ θέλω να κλείσω, είναι σε πλήρη σύγκρουση και σε πλήρη ανταγωνισμό με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πολιτικά σχέδια συγκρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Από τη μία μεριά έχουμε ένα σχέδιο το οποίο υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, που μην πω πολλά, ο πυρήνας του, η ιδέα του είναι η εξής. Συντριβή της εργασίας, εκαθάριση όλων των δισκαψιών της αγοράς εργασίας, μείωση της φορολογίας στις μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν, υποτίθεται, όλο και περισσότερα κίνητρα στους μεγάλους επενδυτές για να επενδύσουν. Αυτή τη θέση την επεξεργάστηκαν με πολύ πιο εκλεπτισμένο τρόπο από τον κύριο Μητσοτάκη η βασική θεωρητική του φιλελευθερισμού μεταπολεμικά, και ο κύριος πολιτικός εκφραστής τους ήταν η Θάτσερ και ο Ρίγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 80. Αυτό το οποίο υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία ότι φέρνει ως το νέο, το φρέσκο, το μεταρρυθμιστικό, η νέα κατάσταση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πιο παλιές και οι πιο παροχημένες ιδεολογίες και πρακτικές του παγκόσμιου φιλελευθερισμού. Τίποτα περισσότερο δεν κομίζει ο κ. Μητσοτάκης στην πολιτική συζήτηση αλλά και στη χώρα. Από εκεί και πέρα, το δικό μας σχέδιο τι λέει? Υπάρχει, επειδή πολλές φορές η αριστερά λέει ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και ότι αυτό είναι προβληματικό. Κοιτάξτε, να δείτε, βρισκόμαστε σε συνθήκες αναπτυγμένου καπιταλισμού, επομένως πρέπει, είμαστε εξαναγκασμένοι να μιλήσουμε και με όρους ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το ερώτημα είναι πώς. Πώς θα υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας? Θα την υποστηρίξουμε με τη λογική της μείωσης των μισθών, της κατάργησης κάθε εργατικού δικαιώματος, της μείωσης μέχρι εξαφανίσεως της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, της κατάργησης της φορολογίας των μερισμάτων συμμετοχές, δίνοντας δυνατότητες στις μεγάλες επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, να αλωνίζουν κατά τον τρόπο με τον οποίο εκείνες θεωρούν βέλτιστο, ή θα προσπαθήσουμε κάτι άλλο? Να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, να ξέρετε ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις το ύψος της φορολογίας δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι η σταθερότητα του πλαισίου. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα ο άλλος να υπολογίσει το μέλλον του. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τους όρους για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, πράγμα το οποίο στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Μια ζωή η λογική της φορολογικής πολιτικής ήταν λογική επιμέρους διευθετήσεων και εξυπηρέτησης ειδικών συμφερόντων. Αν μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, προφανώς σε φάση δημοσιονομικής προσαρμογής δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει ένα τέτοιο σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ωστόσο, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε θεσμούς και όρους για τη σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος. Ένα παράδειγμα είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε επενδύσεις πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό να έχουν σταθερό φορολογικό περιβάλλον για 12 χρόνια. Το αφήνω στην άκρη αυτό λοιπόν. Πώς λοιπόν ανταγωνιστικότητα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στη μείωση των μισθών, ούτε στην καταστρατήγηση εργατικών δικαιωμάτων, ούτε στην μείωση μέχρι εξαφανίσεως της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι αυτά? Ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι το γεγονός ότι έχει ένα εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, επιστήμονες εξαιρετικών δυνατοτήτων, πράγμα το οποίο εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους για να αξιοποιηθεί. Πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία, πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και στην υψηλή προστιθέμενη αξία. Πότε ένα προϊόν είναι ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές? Πάρα πολύ απλά θα σας το πω. Γιατί κάποιος προτιμά ένα ακριβό γερμανικό πλυντήριο αντί για ένα φτηνό κινέζικο? Ποιότητα. Αυτό εννοούμε. Άρα λοιπόν, κάτι μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στην παγκόσμια οικονομία, ακόμα και αν δεν έχεις ρίξει τους μισθούς στα τάρταρα, ακόμα και αν δεν έχεις μειώσει τη φορολογία στο 5%, ακόμα και αν ακολουθήσεις μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία προτείνει ο σημερινός νεοφιλελευθερισμός. Έχουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο παραγωγικό μοντέλο? Η γνώμη μου είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όμως αυτό χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των φορέων, όλων των πολιτών, τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν σε καλύτερη θέση
την εργασία και την ίδια στιγμή να βελτιώσουν και τη θέση της χώρας στο διεθνή καταμερισμό. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το κατανοήσει η Νέα Δημοκρατία. Οι μοναδικοί οι οποίοι μπορούν να το κατανοήσουν είμαστε εμείς και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.